Φίλοι μου αγαπημένοι, χαίρετε. Εδώ από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος εγκαινιάζουμε σήμερα μια νέα σειρά δίλεπτα βιντεάκια με ερωτήσεις που μας κάνετε και με απαντήσεις. Το ερώτημά σας είναι το εξής. Λέγουν πολλοί αιρετικοί, προτεστάντες ή ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ότι οι εικόνες που χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στους Ιερούς Ναούς ή στα σπίτια τους είναι ιδωλολατρία και βασίζονται στην πρώτη εντολή του Θεού και στη δεύτερη που λέει «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ εσοντές οι θεοί έτεροι πλην εμού». Δεν υπάρχουν θεοί άλλοι πλην εμού. Μη δε θα προσκυνήσεις, ουδέ θα λατρεύσεις αυτούς. Ου ποιήσεις σε αυτό παντών ομοίωμα, δεν θα κάνεις κανένα ομοίωμα, λέει, πουθενά, ούτε θα τα προσκυνήσεις, ούτε θα το λατρέψεις. Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση όλων αυτών των αιρετικών. Το ερώτημά μας εμείς που θέτουμε είναι το εξής, ότι λέει «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου και δεν θα κάνεις κανένα ομοίωμα που θα το λατρέψεις σαν Θεό και θα το προσκυνήσεις». Μπορείς να κάνεις ομοίωμα, διότι ο ίδιος ο Θεός λίγο παρακάτω στις 10 εντολές που τις δίνει στο Μωυσή, του λέει θα τις βάλεις μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Και πάνω από την κυβωτό της Διαθήκης θα κάνεις δύο ομοιώματα αγγέλων. Μα με συγχωρείτε, δίνει εντολή ο Θεός ότι δεν μπορώ να κάνω κανένα ομοίωμα ούτε από τον ουρανό ούτε από τη γη, ενώ ο ίδιος ταυτόχρονα παραβαίνει την εντολή του και μου λέει να κάνω δύο ομοιώματα αγγέλων. Μπορώ να κάνω ομοιώματα λοιπόν αγγέλων, λέει ο Θεός. Δεν θα τα προσκυνάω σαν θεούς. Άρα λοιπόν εμείς κανένα ομοίωμα δεν προσκυνήσαμε ποτέ ως Θεό. Μια εικόνα είναι μια φωτογραφία. Τιμούμε, σεβόμεθα διότι είναι ομοίωμα. Αλλά το ομοίωμα ούτε το προσκυνάμε ως Θεό, ούτε το λατρεύουμε ως Θεό. Είναι ακριβώς όπως έχω στο σπίτι μου ένα ομοίωμα της μητέρας μου, της γιαγιάς μου, του παππού μου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία φωτογραφία τους, την οποία μπορώ να την αγκαλιάσω, μπορώ να τη φιλήσω, δεν έχω την αίσθηση ότι έχω αγκαλιά. Το ξύλο εκείνη την ώρα που είναι η φωτογραφία ή το χαρτί που είναι η γιαγιά μου ή ο παππούς μου ή η μητέρα μου, έχω την αίσθηση ότι αγκαλιάζω τους γονείς μου. Ομοίως όταν αγκαλιάζω μια εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή των Αγίων που είναι τα αδέλφια μας και οι φίλοι μας εν Χριστώ ή και κοιμημένοι, ακριβώς τους αγκαλιάζω την εικόνα, αλλά στο νου μου έχω το Χριστό. Τη δε φωτογραφία τους δεν τη λατρεύω, δεν την προσκυνώ ως Θεό, αλλά ομοίωμα μπορώ να έχω. Αυτά τα ολίγα και περισσότερα μπορείτε να δείτε μέσα στο κανάλι μου Γέρον Νεκτάριος στη σειρά που λέει «Μάθε την Ορθόδοξη πίστη σου». Εκεί θα δεις και περισσότερα μέσα στοιχεία από την Αγία Γραφή που υποστηρίζουν ότι η Ορθοδοξία πολύ σωστά χρησιμοποιεί τις εικόνες και στην Εκκλησία και στα σπίτια μας και ότι όσοι δεν προσκυνούν έχουν πέσει σε πλάνες και σε αιρέσεις. Να είστε καλά αγαπημένοι μου αδελφοί. Θα τα πούμε πάλι σύντομα με ένα μικρό δίλεπτο βιντεάκι. Χαίρετε.